Εδώ είμαστε. Με αφορμή. Πάλι με αφορμή. Εχθές μας κόψαν όντως λίγο απότομα, το κόψα το βίντεο, αλλά το βίντεο κόβεται στα 20 λεπτά. Δεν ξέρω, αυτή η κάμερα μπορεί να τραβήξει σε αυτή την ανάλυση, νομίζω, μέχρι 20 λεπτά, οπότε έχω ένα ψηλό άγχος. Στα 20 λεπτά το σταματάω. Βέβαια, είναι στο πρόγραμμα, αν βρούμε κάποιο παλικάρι το οποίο ασχολείται με μοντάζ, με βίντεο κτλ, να μας πάρει όλα αυτά τα βίντεο, το VOL 1, 2, 3, 5, πόσα είναι, να κόψει τα π.χ. όταν χτυπάνε τα κινητά και να κάνουμε ένα βίντεο όλα αυτά μαζί, 50 λεπτά, μία ώρα, δεν ξέρω τι. Είναι στο πρόγραμμα γι' αυτό. Μένει να βρούμε ένα παλικάρι που ασχολείται με αυτή τη δουλειά, να μας κάνει την ιστορία. Πριν κάνα 2 χρόνια είχε προσφερθεί ο φίλος μου από την Αθήνα που μου είχε κάνει καμιά 40 βίντεο, μου τα έκανε μοντάζ και τέτοια. Γύρω στα 40 βίντεο, αν θυμάμαι καλά. Το θέμα ήταν ότι ήταν χρονοβόρο, έπρεπε να παίρνω από εδώ το βίντεο, να το στέλνω στην Αθήνα, να το επεξεργάζεται, να το ξαναστέλνει εκεί που είμαι εγώ και μετά να το ανεβάζω. Αυτό είχε σαν συνέπεια, βέβαια, αυτά ασχολιόταν ο Γιάννης τότε με τον φίλο και έκανε. Δηλαδή ένα βίντεο που το τραβούσα σήμερα έκανε σχεδόν μια εβδομάδα περίπου να ανέβει στην πορεία και φυσικά με το φίλο είχαμε μια διαφορά, μια διαφωνία μάλλον ως προς τον κόπο που έκανε και για την πληρωμή. Φίλε, δεν σε ξέχασα. Ο Μπαρμπαστράτος δεν ξεχνάει τους ανθρώπους που τον έχουν βοηθήσει όλο αυτό το διάστημα. Δηλαδή, οι συμβουλές σου και όλα αυτά με βοήθησαν πάρα πολύ. Δυστυχώς, πίστευες ότι τα έχω οικονομήσει εγώ και από τις δουλειές και από το YouTube. Πολλοί νομίζουν ότι τα έχουμε οικονομήσει. Όπως ένας άλλος φίλος λέει, άμα δεν τα έχεις οικονομήσει από το YouTube, αφαίρεσαι τις διαφημίσεις που έχει πάνω. Από το YouTube, τα όποια λεφτά έχουμε πάρει μέχρι τώρα, δηλαδή στα 7,5 εκατομμύρια προβολές και τα λοιπά, ντρέπομαι να σας πω και το νούμερο δηλαδή. Τόσο εξοδεύω το μήνα μόνο για τα τσιγάρα μου, τέλος πάντων. Εχθές συζητούσαμε για τους μειωτές. Οι μειωτές έχουν μπει ήδη, μένει μια τελική ρύθμιση τώρα να τους κάνω. Η ρύθμιση πώς γίνεται, συνήθως όλοι οι μειωτές από το εργοστάσιο είναι ρυθμισμένοι στα 2,5 με 3 μπαρ, να φανταστείς. Οι μειωτές που διάλεξα και τοποθέτησα στο φρεάτιο μέσα ήταν της Giacomini. Τους διάλεξα γιατί ήταν μικροί σε όγκο και σε ύψος και σε βάθος και ο λόγος που τους έβαλα, που τους διάλεξα μάλλον, και τους παρήγγειλα από το φίλο μου τον Δημήτρη, τον Μιμή, από την Πρέβεζα, να είναι καλά το φιλαράκι, ήταν αυτός. Βέβαια, μέσα στο αυτοκίνητό μου, όλα αυτά τα προϊόντα, τα πράγματα που βλέπετε, τα ορυχάλκινα, τα έχω μόνιμα μέσα στο αυτοκίνητο. Γι' αυτό και το αυτοκίνητο κάθεται έτσι και φυσικά θέλω να αμορτισέρω. Ένας άλλος αυτόματος πληρώσεως που μου αρέσει φυσικά και αγαπημένη μου μάρκα είναι Watch. Αλλά φυσικά αυτό το πράγμα δεν θα μπορούσε να μπει μέσα στο φρεάτιο. Αυτό είναι να μπει κάπου έτσι, να φαίνεται κιόλας σαν ομορφιά. Έτσι. Ένας άλλος αυτόματος πληρώσεως είναι αυτός εδώ, Made in Italy λέει, αλλά μάρκα δεν γράφει πάνω. Ένας άλλος αυτόματος πληρώσεως, Brassform, αγαπημένη μου μάρκα. Και φυσικά Made in GR, δηλαδή τρελέν. Έτσι. Έχουμε πει για τους αυτόματους, θα πούμε όμως κι άλλη φορά, να σας ζαλίζω το κεφάλι. Ο αυτόματος πληρώσεως, αφού είναι προρυθμισμένος περίπου στα 2,5 με 3 μπαρ, και ένας φίλος με ρώτησε τι είναι τα μπαρ, μονάδα μέτρησης είναι. Τώρα τι ακριβώς, μπαρ, PSI είναι μονάδα μέτρησης, όπως μετράμε τα ελαστικά του αυτοκινήτου, όπως μετράμε τα δοχεία διαστολής και όλα αυτά, μπαρ. Τώρα τι ακριβώς είναι, δεν ξέρω. Αυτό τώρα είναι ρυθμισμένοι μειωτές που έχω βάλει, είναι στα 3 μπαρ περίπου. Τους έχω ψιλορυθμίσει. Πώς ρυθμίζεται αυτό? Έχεις κάτω τον μειωτή, παίρνεις το Allen ή οτιδήποτε άλλο. Κάποιος ανοίγει, κλείνει τη βρύση μέσα και εσύ βλέπεις τον μπαρόμετρο που ανεβαίνει και βασικά δεν λες ότι θα το πάω στο 5, 6, 7, 8 μπαρ.
προσπαθείς να έχεις την πίεση όσο το δυνατόν πιο χαμηλά και να μένει ευχαριστημένος αυτός που χρησιμοποιεί το νερό. Δηλαδή όταν θα σου πει «Α, είμαι καλά» και είναι 4 μπαρ, τα αφήνεις εκεί. Συνήθως στην αρχή γκρινιάζουν, ειδικά οι γυναίκες όταν έχουν και πολύ μαλλί, έχουν μάθει σε αυτό το ντουζ που τρέχει πάρα πολύ το νερό και με πίεση όταν είναι 8-10 μπαρ. Και μετά όταν θα κατεβείς στα 4 με 5 μπαρ ψηλό γκρινιάζουν. Αλλά εμείς θα φροντίσουμε να έχουμε την πίεση όσο το δυνατό πιο χαμηλά. Δηλαδή αυτά τώρα εγώ θα τα πάω γύρω στα 5 μπαρ, maximum στα 6 μπαρ, παραπάνω δεν το πάω, τον κόλο τους να βαράνε κάτω. Το πλεονέκτημα με τον μειωτή πίεσης είναι ότι μου κρατάει σταθερή την πίεση νερού μέρα, νύχτα, χειμώνα, καλοκαίρι. Γι' αυτό επιμένω ειδικά σε περιοχές που έχουμε υψηλή πίεση και στο χωριό μου ακόμα όταν αλλάξανε το δίκτυο και το κάνανε καινούριο, μετρήσαμε και 10 και 12 στο δικό μου το σπίτι το πατρικό, να σκεφτείς ότι κάτι δεκάρια τα χτυπάω χαλαρά γιατί είναι και το σπίτι μου στο πιο χαμηλό σημείο του χωριού. Σε περιοχές με κάμπο, όπως είναι η Βέρεια, Νάουσα, εκεί στον κάμπο και έχουν κάτι υδραγωγία, έχουμε τρίση πίεση στα 2,5, maximum 3 μπαρ και πολλές φορές ο κόσμος εκεί πέρα αναγκαστικά βάζουν πιεστικά. Αλλά και το πιεστικό να το βάλεις, όπως έχω πει και χθες, ένα πιεστικό maximum και να το κουρδίσεις όσο θες, θα το πας στα 4 μπαρ πίεση, εκτός αν αλλάξεις πρεσοστάτη αλλά και εκεί μετά το μηχάνημα το ψιλοζορίζεις. Κάποιος φίλος με, σε ένα σχόλιο που έκανε, λέει, το καλοκαίρι στον επαρχία που είμαι, όταν ποτίζουν τους μπαξέδες και τα λοιπά, πέφτει τόσο πολύ η πίεση που δεν έχω πίεση να κάνω, τι μπορείς να κάνεις. Όπως έγραψε ένας άλλος φίλος, ή βάζεις ένα πιεστικό με μια δεξαμενούλα, τι άλλο μπορείς να κάνεις, δεν ξέρω. Πάλι στα 3 με 4 μπαρ θα είσαι. Ναι, αυτό το συναντάμε πολύ συχνά τον καλοκαιρινούς μήνες, όταν ποτίζουμε τους μπαξέδες μας πέφτει πάρα πολύ η πίεση του δικτύου και αυτό είναι λίγο σπαστικό, ίσως με ένα πιεστικό. Ανοίγοντας τα manual τα βιβλία, όπως τα δείτε, ο κατασκευαστής λέει μειωτής πίεσης, δοχείο διαστολής και μετά εδώ πέρα έχει το boiler, τι λέει εδώ πέρα, εδώ βέβαια αυτοί το έχουν ταχυθερμαντήρα και φυσικά πριν τον μειωτή, πώς το λένε, φίλτρο κεντρικής παροχής. Αυτό σαν απάντηση σε πολλούς, γιατί πρώτα ό,τι και να κάνουμε, ό,τι και να πούμε, το πρώτο που πρέπει να κάνουμε όταν παίρνουμε ένα προϊόν, άσχετα αν το έχουμε βάλει 100.000 φορές, το σωστό είναι να ανοίγουμε το manual, το βιβλίο και να παίρνουμε μια γενική εικόνα μέσα. Βέβαια εδώ πέρα έχει γαλλικά, αγγλικά, πολωνέζικα. Έχει και ελληνικά, ρε. Όχι. Αγγλικά είναι. Deutsch, Ιταλιάνο. Εμάς μας έχουν γραμμένους φυσικά. Εδώ έχει πάλι ένα σχεδιάγραμμα που σου λέει πώς πρέπει να βάλεις. Εδώ πέρα ο μάγκας, εδώ πέρα τι έχει. Εδώ είναι το φίλτρο αυτό που λέμε, κεντρικής παροχής. Εδώ είναι το ομοιωτής πίεσης και αυτό εδώ το τσουτσουνάκι, αν το βλέπετε, είναι αντιπληγματικό, πώς το λένε αυτό, για το πλήγμα. Το αντιπληγματικό σοκ που παθαίνουν οι σωληνώσεις, ειδικά όταν η πίεση είναι υψηλή, αλλά και όταν είναι και χαμηλή, όταν ανοίγουμε μια βρύση και απελευθερώνουμε τα μπαρ μέσα στο δίκτυο και μετά την κλείνουμε αυτή την πίεση, αυτόματα δημιουργείται και το αντιπληγματικό σοκ. Αυτό και αυτό θέλει λίγο προσοχή. Υπάρχουν κάτι φύσικες, έχω μιλήσει σε κάποιο βίντεο γι' αυτό. Βέβαια, εγώ το έχω μελετήσει και θα μπορούσαμε να πάρουμε και ένα από αυτά τα δοχεία διαστολής που έχουμε και να το βάλουμε εκεί, ούτως ώστε όταν απελευθερώνω την πίεση του δικτύου και μετά την κόβω απότομα, θα μπορούσε μέσα στη σαμπρέλα να γίνει ένα τέτοιο. Αυτό πρέπει να το ψάξουμε λίγο. Πρέπει να το ψάξουμε. Σήμερα, εχθές βάλαμε τους μειωτές πίεσης, κάναμε ό,τι μπορέσαμε, είμαι αρκετά ευχαριστημένος. Βέβαια στο φίλο εδώ πέρα τον πρότεινα μία άλλη μαγιά για φίλτρα, γιατί θέλει να βάλει και φίλτρα παροχής με νήμα ή αυτοκαθαριζόμενα. Του πρότεινα μία λύση, είναι υποσκέψη γιατί φυσικά όλα αυτά
έχουν τα όποια κοστολόγια. Εδώ έχουμε τώρα μια πρόκληση, τη λέω εγώ. Υπάρχει πάνω ένας ηλιακός κεραμοσκεπής Μαλτέζος 200 λίτρα, υπάρχει κάτω ένα μπόιλερ λεβιτοστασίου 160 λίτρα. Ο ηλιακός αυτή τη στιγμή μας δίνει σοφίτα μόνο και έτσι αποφάσισα με τον φίλο μου τον Σπύρο να κάνουμε αυτό εδώ το πράγμα. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί. Βέβαια αυτό με έχει φάει μέχρι τώρα τουλάχιστον 2-3 ώρες. Το έχω μοντάρει, ξεμοντάρει 4-5 φορές. Έχω ανέβει πάνω στην κεραμοσκεπή να δω πώς θα μου κάτσει. Βέβαια αν ήταν έξω σε ηλιακό, σε πλάκα δηλαδή, δεν θα με πειράζε τόσο. Αυτή τη στιγμή όμως αυτό θα μπει μέσα στην κεραμοσκεπή. Οπότε πρέπει τα καναβώματά μου όλα να είναι όπως πάντα special, να υπάρχουν παντού βάνες, ούτως ώστε να μπορείς όταν θα κάνεις αύριο μεθαύριο την όποια επισκευή, να μπορείς να μην τρέξουν πολλά νερά, γιατί εκεί πέρα έχουμε λίγο θέμα, δεν μας βολεύει και φυσικά θα είμαι δουλέψουμε σκυμμένοι. Έχει μπει μια τρίωδη βάνα, καλή μαγιά. Η συγκεκριμένη είναι στη Τσιμπέριο, την έψαξα στην τοπική αγορά φυσικά και δεν τη βρήκα και έτυχε να έχω δύο κομμάτια μέσα στο αυτοκίνητο. Το γυρνάς από εδώ ηλιακό, το γυρνάς το χερούλι από εδώ, μπόιλερ λεβιτοστασίου. Φυσικά από πάνω θα μπει μια τρίωδη βάνα αναμίξεως, φαντάσου ότι θα έρθουν τα ζεστά νερά από τον ηλιακό, εδώ θα μπει άλλη μια βάνα, μπαίνει δηλαδή, ώστε όταν θα κάνω, θέλω να κάνω την όποια επισκευή μου και τα λοιπά, να μπορώ να κλείσω τα νερά του ηλιακού, να μην με γυρνάνε σχεδόν καθόλου κάτω. Εδώ δεν έβαλα βάνα με τρελό ρακόρ, γιατί αυτά τα τρελά ρακόρ στο πολύ ζεστό νερό μπορεί να με προδώσουν με τον καιρό. Οπότε απέφυγα εδώ πέρα βάνα με τρελό ρακόρ, έβαλα μία βάνα με τρελό ρακόρ εδώ που θα είναι τα κρύα, ανεβαίνουνε, τρελό ρακόρ, και μία βάνα έβαλα από τον ηλιακό πάνω που θα κατεβαίνει, που θα δίνει μάλλον, τρελό ρακόρ στα κρύα όμως, πολύ βασικό αυτό. Εδώ μπήκε ένα ωραίο ταφ, εδώ θα μπει μία βαλβίδα ασφαλείας, 8 μπαρ, και από εδώ θα συνδέσω ένα δοχείο διαστολής, ακόμα δεν ξέρω τι θα κάνω. Βαλβίδα αντεπιστροφής, στην ουσία όλη η εργασία θα γίνει κάτω από την κεραμοσκεπή, ούτως ώστε να μην χρειάζεται με τον παραμικρό λόγω να ανεβαίνω πάνω στην κεραμοσκεπή, γιατί είναι και στον τρίτο όροφο και δεν ξέρω και πώς θα ανέβω τώρα στον ηλιακό, γιατί φοβάμαι κιόλας. Σε κεραμοσκεπή, να. Εδώ έχει μπει μια βαλβίδα αντεπιστροφής, γιατί στα άλλα τα ηλιακά που έβαλα και πειραματίστηκα, έρχεται το ζεστό νερό, αλλά μου έφευγε και προς τα δω και θεώρησα σωστό να μπαίνει εδώ μια βαλβίδα αντεπιστροφής, οπότε να επιτρέπει το κρύο να έρχεται να με κάνει ανάμιξη, αλλά να μην επιτρέπει τα ζεστά να φεύγουν για οποιοδήποτε λόγο εκεί. Έτσι το σκέφτηκα. Τώρα αν είναι λάθος ή σωστό, δεν ξέρω. Ακόμα δεν έχει τελειώσει. Έχω τελειώσει τα καναβώματά μου. Θα ανέβω πάνω να το προβάρω αυτό το τέτοιο. Εδώ φυσικά, από εδώ θα παίρνω τον ηλιακό. Από εδώ θα παίρνω από τον μπόιλερ. Θα το πηγαίνω είτε ηλιακό ας το πούμε και εδώ θα υπάρχουν δύο βάνες με χερούλι, κόκκινα. Το ένα θα δίνει στη σοφίτα και το άλλο θα δίνει στο διαμέρισμα. Δηλαδή από τον ηλιακό θα δώσουμε σε δύο διαμερίσματα. Οπότε όλα πρέπει να έχουν τα βανάκια τους. Πρέπει να είναι σε σημείο τους ώστε εύκολα ο ιδιοκτήτης με μία κίνηση να το γυρνάει όποτε θέλει σε ηλιακό, όποτε θέλει σε μπόιλερ, δηλαδή ακόμα και το χειμώνα, άμα έχει μια ηλιοφάνεια, μπορείς να γυρίσεις στον ηλιακό και να έχεις ζεστό νερό 200 λίτρα από τον ηλιακό, ώστε να μην επιβαρύνεις τον μπόιλερ και να έχεις και οικονομία στο πετρέλαιο για να κάνεις και όσο το δυνατόν πιο γρήγορα απόσβεση τα όλα λεφτά, όποια λεφτά έχεις δώσει. Εδώ έχω ένα βάσανο, ας το πούμε, γιατί εδώ η τρίωδη βάνα αναμίξεως, ο κανονισμός, θα αναφερθούμε λίγο στον κανονισμό. Ο κανονισμός τι λέει? Λέει, σε παροχές όταν είναι κάθετες, φροντίζουμε πάντα το κρύο να είναι δεξιά
και πάντα το ζεστό να είναι αριστερά. Αυτό ισχύει πάντα. Το λέει ο κανονισμός, είναι διεθνής. Δηλαδή, όταν πας και βλέπεις δύο παροχές στον τοίχο, πρέπει να το θεωρείς στάνταρ, θεωρία βέβαια, δεξιά κρύο, αριστερά ζεστό. Δυστυχώς πάνω στον ηλιακό, ο μάστορας μου τα έχει κάνει ανάποδα, γαμώ την τρέλα μου, και μου έχει το ζεστό αριστερά. Τι γίνεται όμως, επειδή οι μάγκες που κάνουν αυτά εδώ τις τι μάρκα είναι αυτό, Τζακομίνι είναι, επειδή θεωρούν δεδομένο ότι αριστερά είναι η παροχή, τώρα εδώ θα πρέπει να κάνω ένα καραγκιοζλίκι. Τα έχω πάρει λίγο στο κρανίο, θα πρέπει να πάνε λίγο. Τέλος πάντων, ο κανονισμός λέει πολλά. Ο κανονισμός λέει, μια που μιλάμε για κανονισμούς, όταν υπάρχουν τέτοια χερούλια, το χερούλι θα πρέπει να βλέπει, λέει, προς τη ροή του νερού. Δηλαδή, από τη στιγμή που εδώ είναι η παροχή, από κάτω έρχεται και ανεβαίνει προς τα πάνω, το χερούλι πρέπει να κοιτάει εδώ. Το χερούλι στην προηγουμένη περίπτωση κοιτούσε προς τα κάτω, αλλά απλά ξεβιδώνεις τη βίδα από πάνω, το αλλάζεις θέση και το πας όπου θες. Το ίδιο και αυτό. Εντάξει. Ο κανονισμός λέει πολλά. Ο κανονισμός λέει επίσης ότι όταν έχουμε δύο σωλήνες στα δίπλα, δηλαδή στον τοίχο, πάντα από πάνω μεριά πρέπει να είναι η σωλήνα του ζεστού νερού και πάντα από κάτω μεριά πρέπει να είναι η σωλήνα του κρύου. Χέσε ψηλά και αγνάντευε δηλαδή. Κάτι άλλο που θέλω να πω και να μην το ξεχάσω. Ένας φίλος με ρώτησε, Μαστροστράτο, πώς ξεχωρίζεις μία βάνα αν είναι καλή ή αν είναι χαλασμένη, δηλαδή άμα τρέχει. Εδώ έχω μία παλιά βάνα, την είχα πεταμένα μέσα στα τέτοια, και εδώ έχω μία καινούρια. Φυσικά κάνοντας έτσι, δεν κερδίζεις τίποτα. Ο σωστός τρόπος για να δοκιμάσω μία βάνα η οποία έχω την υποψία ότι είναι χαλασμένη, όπως είναι αυτή η μεταχειρισμένη που από κάπου την έβγαλα και την έχω, ο σωστός τρόπος είναι να κάνεις αναρρόφηση. Εντάξει, κάνοντας αναρρόφηση, βεντουζάρι και καταλαβαίνω ότι η βάνα μου είναι στεγανή. Για να πάρουμε και την μεταχειρισμένη. Καλούτσικη φαίνεται. Αυτός είναι ένας τρόπος για να δεις αν η βάνα που έχεις, έστω και μεταχειρισμένη, δηλαδή την είχες, την ξεβίδωσες και πας να την ξαναβάλεις και λες να πάω να αγοράσω καινούριο να δώσω τα 5-7 ευρώ ή να βάλω την ίδια. Πριν τη βάλεις όμως και φας στεναχώρια, κάνε αυτό το πείραμα, δοκίμασέ την και αν δεις ότι είναι καλή, την ξαναβάζεις. Έτσι, για να δούμε που είμαστε. 18 και κάτι, ναι. Τα βίντεο τα κάνω 18 λεπτά. Τι άλλο να κάνω. Για να είναι, είπαμε, θα τα κάνουμε όλα μαζεμένα. Μισό λεπτό. Συνεχίζουμε.